Τώρα που βρισκόσουν στον Greek Idol, υπήρξε κάποια μορφή παρενόχληση? Ναι, δυστυχώς, όπως φάνηκε το τελευταίο χρόνο με το κίνημα του Me Too στην Ελλάδα, οι συγκεκριμένοι χώροι έχουν αρκετά προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα κάτι μου έτυχε, το οποίο όμως επειδή εσήκωσα πάρα πολλούς τείχους γύρω μου που την αρχή για να προστατευτώ από το πράγμα, εν του έδωσα και συνέχεια. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πάρα πολύ εύκολα πως οποιαδήποτε άλλη κοπέλα μπορούσε να έχει κολακευθεί, να έχει κάνει πράγματα τα οποία εν τέλει δεν θα ήταν επειδή τα ήθελε, και ήταν επειδή θα είχε υποστεί κάποια πίεση. Θα υποθέσω ότι πρόκειται για ένα άνθρωπο κλειδί. Ναι. Ήταν από την Κριτική Επιτροπή? Όχι, δεν θέλω ούτε να πούμε ένα. Πόσα χρόνια πριν, 10? Ήταν αμέσως μετά το παιχνίδι. Είχες φοβηθεί εσύ? Πάρα πολύ. Και επηρέασαν και τη μετέπειτα πορεία μου. Γιατί μα να αντιμετωπίσεις το πράγμα με το που βγεις που το παιχνίδι, να είναι είδος παρενόχλησης, τηλεφωνικής βέβαια, ευτυχώς, γιατί εψηλιάστηκα εδώ, άρα δεν έτυχε να βρεθώ, αλλά τα τηλεφωνήματα που έλαβαν ήταν στα όρια παρενόχλησης, ενώ μέχρι που έγινε ένα μπλοκ, το τέλος. Και ας μην μου γράψεις ποτέ, ας μην, it's okay, αλλά μετέπειτα ήμουν όχι επί 10 προσεκτική, επί 100. Τον είχε ξανασυναντήσει το συγκεκριμένο μετά από χρόνια? Όχι. Πάλι καλά. Όχι. Ας μείνει στην Ελλάδα αυτό, δεν πειράζει. Γιατί... Ναι. Εντάξει, κάποια πράγματα είναι για τα λεμμένα και αυτό είναι πολύ όμορφο παράδειγμα. Γιατί κάποια άλλη ήταν στη θέση σου, σίγουρα θα έπεφτε. Ναι, μα εν τούτον, μπορείς να κατηγορήσεις, ούτε να πεις, α, εγώ ήμουν πιο έξυπνη. Εγώ μπορεί να ήμουν τυχερή, εγώ μπορεί να φοβήθηκα λίγο παραπάνω και να το εμάζεψα ή να προσπάθησα να το μαζέψω κάπως. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι άμα ένας άνθρωπος σε θέση ισχύος και κάνει το λεγόμενο grooming που λέμε, πολύ εύκολο και για κανέναν λόγο δεν έχει ποτέ το θύμα ευθύνη. Σκέφτηκες ποτέ ότι εάν ενέδιδες στις ορέξεις του συγκεκριμένου προσώπου θα είχες άνοδο στην καριέρα σου? Δεν πήγα ποτέ σε διαδικασία να σκεφτώ το πράγμα. Έκανα πάντα πράγματα που ένιωθα εγώ καλά και έκανα πάντα πράγματα τα οποία θα μπορούσα να κοιμηθώ ήσυχη τη νύχτα. Να είναι η συνείδηση μου καλά, καθαρή, για να μπορώ. Άρα επορεύτηκα με το πράγμα και ακόμα και σήμερα που είμαι ευχαριστημένη με πολλά πράγματα που έχω κάνει, βέβαια αντιλαμβάνομαι θα μπορούσα να κάνω ακόμα περισσότερα, αλλά είμαι καλά. Τώρα θα σε πάρω αρκετά χρόνια.